Νεκρός ανασύρθηκε χθες το βράδυ από γκρεμό βάθους 50 μέτρων σε αγροτική περιοχή του Χορευτού ένας 60χρονος άνδρας. Μαζί με τη σύζυγό του επέβαιναν σε αγροτικό αυτοκίνητο με το οποίο κινούνταν σε στενό αγροτικό δρόμο της περιοχής. Επέστρεφαν σπίτι τους μετά τη γιορτή για τους συνεταιριστές, η οποία έγινε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού Ζαγοράς. Είχαμε μια εκδήλωση στο συνεταιρισμό, στο ψυγείο του συνεταιρισμού, και από εκεί πέρα προς το απόγευμα, προχωρημένο απόγευμα, 8-7 τόσο. Έφυγε ο άνθρωπος από εκεί να πάει στο σπίτι του, μένει εκτός του οικισμού, αυτός μένει προς τον οικισμό της ανάληψης, και σε μια κάπως λίγο ιδιόρυθμο σημείο του δρόμου έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε στον γκρεμό, και δυστυχώς είχαν αυτό το πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος μάλλον είναι εκεί, του τόπου, και η σύζυγός του είναι στο νοσοκομείο και δεν ξέρουν σε τι κατάσταση είναι ακόμα. Δεν έχω πω νεότερα βέβαια, χθες βράδυ. Είναι κάποια επικίνδυνη στροφή εκεί, δήμαρχε? Επικίνδυνη στροφή ακριβώς, είναι δίπλα από ένα ρεύμα, είναι αγροτικός δρόμος, είναι στενός, δεν είναι κανένα μεγάλο δρόμο, μπορεί να γίνει. Είναι η κακιά η ώρα, δυστυχώς, συλυπάμαι πάρα πολύ, συλυπούμε τους συγγενείς και τους φίλους, ήταν και φίλους μας άνθρωπος, συνεργαζόμασταν κιόλα, είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, να σας πω. Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και έπεσε σε ρεματιά από ύψος δεκάδων μέτρων. Ο οδηγός πιθανότατα σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο σύζυγός του, που τραυματίστηκε στο πόδι, ειδοποίησε με το κινητό της τηλέφωνο το γιο της. Δεν θα υπήρξε πιθανότητα να βρεθούν εύκολα αν η σύζυγος, η οποία είναι εν ζωή και από πληροφορίες που έχουμε είναι στο νοσοκομείο και έχει σπάσει το πόδι της, με την κίνησή της ώστε να πάρει το τηλέφωνο και να καλέσει. Βοήθησε πάρα πολύ στην ανέβρεση που ακριβώς ήτανε. Ειδοποίησε το γιο της, άμεσα από δύσβατο πολύ σημείο την έβγαλαν έξωθεν τη σκήτη του χυμάρου όπου έπεσε το αυτοκίνητο και σε περίπου 50-60 μέτρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε στο σημείο με 3 οχήματα και 8 άνδρες. Η επιχείρηση, η οποία στήθηκε για την ανάσυρση της σωρού του άτυχου άνδρα, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του σκότους αλλά και του δύσβατου εδάφους. Φτάνοντας εκεί, διαπιστώσαμε τα προαναφερόμενα που είπα, δύσκολο σημείο. Δυστυχώς όμως για το σύζυγό της, ο οποίος ήταν εθανόν, τον ανασύραμε με τα δυσκολίας από το δύσκολο σημείο της κήτης του ποταμού, θανόν, όπου ήρθε και το γραφείο τελετών και παρέλαβε τη σωρό του για τα περαιτέρω. Δύσκολη επιχείρηση, διασωστική σειρά την οποία διαθέτει το όχημα διασώσεως το οποίο έχουμε, το βάλαμε μέσα σε φορείο, τον ευγάλαμε έξω και μπορώ να σας πω κατακόρυφα με δυσκολία.